Αποδηγείς μας, σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε που είσαστε εδώ μαζί μας. Σας ενημερώνω ότι ο Σύλλογος, για όσους δεν γνωρίζουν, ο Σύλλογος πήρε τον Άντζακ από τη Λίνο ή στα αγγλικά Linus Friends of Anzac. Δημιουργήθηκε, καταθέθηκε στο πρωτοδικείο Λίνου, σαν Σύλλογο, την αρχή του μήνα που μας πέρασε, την αρχή του Απριλίου. Αυτό ήταν μια κίνηση η οποία ερχόταν, βαθόταν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Φτιάχτηκε μετά το καταστατικό το οποίο υπάρχει σε αυτό το τραπεζάκι, το οποίο είναι η Ιωάννα Ζαφυρίου, που έχει εκεί πέρα και ο Φυλάκη, μαζί με τη λίστα των ανθρώπων που υπογράψαμε πρώτοι για να κάνουμε να καταθέσουμε το καταστατικό. Και δημιουργήθηκε και το Διοικητικό Συμβούλιο, ένα πρόχειρο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο το βλέπετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε. Ο κύριος Καλάτης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπατζάρης Δημήτρης. Ο κύριος Μπουγιούκας Μιχάλης. Και το πέμπτο μέλος δυστυχώς δεν είναι μαζί μας σήμερα, επειδή είναι ο κύριος Γιάννης Δέτσης, ο οποίος δυστυχώς σήμερα είναι στη Θεσσαλονίκη, γιατί τρέχει ως επικοινωνιολόγος με την ίδια ακριβώς ιστορία. Τρέχει στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Μπουτάρη, οπότε μας στέλνει τους χαιρετισμούς του και μας ενημέρωσε ότι είναι μαζί μας οτιδήποτε ακριβώς προχωρήσουμε να κάνουμε και ό,τι αποφασίσουμε. Σας λέω ότι σας ενημερώνω και όλοι αυτά. Εντάχει, σας είπα όλη αυτή την ιστορική βάση, ας πούμε, αυτού του συλλόγου. Πάνω σε αυτά ξεκινήσαμε, πάνω σε αυτά στηριχθήκαμε. Πάνω σε αυτά στηριχθήκαμε και πάνω σε αυτά ξεκινήσαμε το σύλλογο. Βεβαίως, αυτό το οποίο όλοι καταλαβαίνουμε και όλοι θέλουν έτσι να... Εγώ δεν θέλω να κρύβω ποτέ πίσω από τα δάχτυλά μου, για το τι ακριβώς γίνεται και γιατί κάνουμε κάτι. Σκοπός μας είναι, θέλοντας να δείξουμε στον κόσμο, στην παγκόσμια ιστορία και στο παγκόσμιο γίγνεσθε τη θέση της Λίνου Κορτσίν, να πάρουμε και το αντίστοιχο κομμάτι που αναλογεί από αυτή την αναγνώριση της παγκόσμιας κοινότητας από τη Λίνο στην ιστορία του πρώτου παγκόσμιου πολέμου. Θα πρέπει ο Μάτζαρης, τους ευχαριστώ προσωπικά και πάρα πολύ θερμά. Όπως σας είπα, την κυρία Μαρή Βασιλικού, τον Νίκο τον Φουρναράκη, τον οποίο πολλοί τον ξέρετε, άλλοι δεν τον ξέρετε. Ο Νίκος ο Φουρναράκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πρώτος έδωσε το έναυσμα, είναι πράκτορας ταξιδιωτικός, ήταν αυτός ο οποίος το 2011 ήρθε και έφερε την πρώτη αποστολή Αυστραλών πολιτικών, μεταξύ των οποίων και δύο πρώην υπουργοί, τον υπουργό Βετεράνο και τον υπουργό του Κοινού Βικτόρια, τον κύριο Βαθμό. Το σύλλογο HABC, το οποίο σημαίνει Hellenic Australian Business Council, και περισσότερο από όλους τον κύριο Κώστα Κορονάκη, τον οποίο το Hellenic Australian Business Council είναι ένα καινούριο όργανο που έχει δημιουργηθεί, επιχειρησιακό μεταξύ της Ελλάδος και της Αυστραλίας. Αυτά γίνονται εκτός νησιού, βέβαια όπως φαντάζεστε. Είναι έτυχη και βρέθηκα μέσα σε μία κινητικό του. Είναι μία ιστορία η οποία οι κριτικοί αντίστοιχα τη χρησιμοποιούν κατά κόρον. Γιατί μάλιστα ήρθανε και στον εορτασμό που κάναμε στις 7 Απριλίου. Ο Κώστας είναι ένας πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ δυνατός επιχειρηματίας και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος. Αγαπάει τον νησί πάρα πολύ και ήταν αυτός ο οποίος στην κουβέντα που έγινε, μπορώ να σας πω, τον κάλεσε ο σύλλογος Friend Business, αυτό το HABC, το κάλεσε ο σύλλογος των Friends of Anzac και όχι περιφέρεια του Λιγοντάλλους. Αυτό το λέω γιατί το έχουν παράπονο και οι ίδιοι, όπως και την κυρία Μαρή Βασιλικού. Αυτοί μας υποσχέθηκαν να μας βοηθήσουν σε οτιδήποτε τους χρειαστούμε και σε οτιδήποτε θα μπορέσουμε να τους δείξουμε. Ό,τι έχουμε, ας είπανε φέρτε το κάτω, μιλάμε για ένα
σύλλογο ο οποίος απαρτίζεται από πάνω από 270 μεγαλοεπιχειρηματίες, βασικά εφοπλιστές, οι οποίοι έχουν αυτή τη στιγμή το 95% των επαγγελματικών σχέσεων με την Αυστραλία, διαχειρίζουν το 95% των ελληνικών Αυστραλιανών σχέσεων εμπορικά και ελληνικών. Βεβαίως θα πρέπει να πω ότι ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά τον κύριο Βίρονα Καρύφη. Κάποιοι από εσάς το ξέρετε. Κάποιοι από εσάς δεν το έχετε ξανακούσει. Ο κύριος Καρύφης είναι επίσης Λιμνιός. Μένει εδώ και 40 χρόνια στο Λονδίνο. Είναι ο άνθρωπος, είναι στο BBC. Δουλεύει στο BBC. Είναι ανταποκριτής του BBC. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος με ένα email μας έφερε σε επαφή με τους ανθρώπους, τον Anzac, στο Scottish Regiment, στο σκοτσέζικο σύνταγμα, στο βρετανικό κομμάτι των Anzac, μας έφερε σε επαφή με ένα email και με ένα τηλέφωνο, μας έφερε κατευθείαν σε επαφή με όλους αυτούς, οι οποίοι τους καλέσαμε εμείς αφήνει τον Anzac να παρευρεθούν, ζητήσανε συγγνώμη, τους καλέσαμε 10 μέρες πριν τις γιορτές. Παρόλα αυτά, ο κύριος Καρύφης και η παρουσία του και η βοήθειά του ήταν πάρα πολύ σημαντική και πιστεύω ότι θα είναι και από εδώ και πέρα. Ένας ακόμα, έχω 4-5 ακόμα πρέπει να σας πω. Ένας ακόμα πάρα πολύ σοβαρός, ο οποίος με βοήθησε, σοβαρός Λιμνιός, είναι ο Κυριάκος ο Ξενάκης. Είναι δικηγόρος από τον Ρωμανού. Μένει στην Αθήνα. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ξεσκόνησε μετά το, γιατί το καταστατικό του συλλόγου το έκανε η δικηγόρος μας, εδώ η Ιωάννα Καζησίμου. Στη συνέχεια αυτό το καταστατικό έφυγε, πήγε στην Αθήνα, ξεσκονίστηκε από έναν άλλο δικηγόρο και ο τελευταίος ο οποίος έβαλε την υπογραφή του και είπε είναι οκ και προχωρήστε ήταν ο Κυριάκος Ξενάκης, δικηγόρος επίσης στην Αθήνα, του μεγάλου δικηγόρου γραφείου, έχει 4 δικηγόρους, μόνο οι γη του φτάνουν. Κάνουν ολόκληρο δικηγόρο γραφείο μόνο. Τον πρόεδρο της Ολυσσίου, τον Αντώνη Καραγιάννη, ο οποίος όταν έμαθε για όλη αυτή την κουβέντα, βεβαίως ο Αντώνης ήταν ο νούμερο 3 που έχει υπογράψει πάνω στο καταστατικό. Ο Αντώνης ο Καραγιάννης, ένας άνθρωπος που ξέρετε, αγαπάει πάρα πολύ το νησί, αγαπάει πάρα πολύ το να είναι εδώ στο νησί. Βοήθησε πάρα πολύ γιατί μας κατευθείαν με την πρώτη κουβέντα με έβαλε να μιλήσω με τους Λιμνιούς που μένουν στην Αθήνα. Υποσχεθήκανε επίσης ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και όσο ζητήσουν. Όπως ξέρετε, υπάρχουν Λιμνίοι που είναι σε πάρα πολύ σοβαρές θέσεις και σε πάρα πολύ σοβαρά σημεία αναφοράς στην Αθήνα. Όπως σας είπα, τον Γιάννη τον Καλιούρη, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Χρήστο τον Καζόλη, ο οποίος του ζήτησα να μας βοηθήσει στο αμέσως επόμενο CD, DVD που θα βγάλουμε πλέον και το οποίο θα είναι ένα DVD το οποίο θα έχει σχέση με έπειτα από κουβέντα που κάναμε με τους Αυστραλούς και τους είπαμε τι είναι αυτό που θα θέλατε, πώς πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε αυτό το προμοτάρουμε πιο καλά στην Αυστραλία και μου είπαν ότι ο πιο απλός τρόπος είναι βάλε την ιστορία όπως υπήρχε. Ιωάννα, πάρ' το λες φορά. Μου είπε ότι πάρε τις φωτογραφίες που υπάρχουν, χρησιμοποίησέ τες, ταυτοποίησέ τες με τη σημερινή πραγματικότητα και από εκεί και πέρα μου λέει βάλε και μέσα σε αυτό το DVD και φωτογραφίες από εορταστικές εκδηλώσεις που έχετε κάνει εδώ στο νησί. Ζήτησα τον Χρήστο, για να μην εφάνει ο Γιάννη, μου έδωσε τις φωτογραφίες που έχει τραβήξει για το 2014 στη γιορτή του Άντα που έγινε για τους εορταστικούς που γίνανε φέτος. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Πρέπει να σας πω επίσης για έναν άλλο κύριο τον οποίο δεν τον γνωρίζει περισσότερο, λέγεται Τάσος Ιωαννίδης, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος για τους δικούς του λόγους θα πλέω προσέξτε τόση ώρα σας μιλάω για ανθρώπους διάφορους. Όπως καταλαβαίνετε, εσείς έρχεστε εδώ, μιλάμε λοιπόν. Έχω ήδη 10 λεπτά που σας λέω ευχαριστούμε τον ένα, ευχαριστούμε τον άλλο γιατί κάνει αυτό, 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 αυτό. Φανταστείτε τι κινητοποίηση ήδη έχει γίνει για να τρέξει αυτός ο σύλλογος και να προχωρήσει. Ο Τάσος Ιωαννίδης λοιπόν, ο οποίος είναι συγγραφέας, είναι τραγουδοποιός, είναι ο άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή ετοιμάζει μία όπερα, την οποία ταυτόχρονα θα σηκώσει στην Ελλάδα, εδώ στην Λίμνο, στην Αυστραλία και στο Τσανάκαλο. Γιατί όπως ξέρετε,
Αυτή είναι μια γιορτή η οποία είναι καταρχήν των Αυστραλών και των Νεοζηλανδών. Εμάς μας περιλαμβάνει μέσα σαν μέρος της ιστορίας, αλλά η βασική γιορτή είναι των Αυστραλών και των Νεοζηλανδών, οι οποίοι έχουν την καλή του. Και τώρα εμείς παίρνουμε σφήνα μέσα σε όλα αυτά. Και προκαταβολικά θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Καπούρη και τη σύζυγό του. Γιατί θα μας βοηθήσουν, όχι γιατί έχουν βοηθά, θα μας βοηθήσουν από εδώ και πέρα. Όπου να το ξέρουν και εσύ και εσύ και εδώ. Θέλω επίσης να σας πω ότι μας έχει έρθει ένα γράμμα από το κομίτι της Αυστραλίας, οι οποίοι ήταν επίσης το έλεγχο για να γίνει αυτή η ιστορία, το Limnos Gallipoli Commemorative Committee, το οποίο είναι σύλλογος και ήταν η βάση, η αρχική ιδέα για να κάνουμε αυτό το σύλλογο. Είναι σύλλογος ο οποίος πρόεδρος είναι ο Λίο Καρλάμης από τους Αγκαλιώνες και τα Τσιμάντρια. Ο γραμματέας είναι ιστορικός, λέγεται Τζιμ Κλέιβεν. Μας έχει στείλει μια επιστολή η οποία είναι δυσέλιδη. Μας λέει σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αναφέρει όλη την κίνηση που έχουν κάνει, ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα. Συζητάει για το συνέδριο που έγινε πέρυσι, το 2013, με τη βοήθεια του Δήμου, στο Πορτιανού, στο σχολείο του Πορτιανού, το οποίο είχε μια επιτυχία που ήταν απρόσμενη, ήταν ένα συνέδριο το οποίο θα μπορούσε να ήταν πάρα πολύ μεγαλύτερο, αλλά παρόλα αυτά είχε αρκετό κόσμο και ντόπιους ανθρώπους και ντόπιους πολίτες, αλλά και πάρα πολλούς πανεπιστημιακούς από την Αυστραλία, από την Τουρκία, γιατί για να είμαστε καθαροί πάνω σε αυτό θα πρέπει επίσης να καταλάβουμε ότι περιλαμβάνουμε και την Τουρκία μέσα στις κοινές ορτασμούς για να γίνει διαφορετικά. Γιατί η ιστορία αυτή αποτελείται από Αυστραλούς, Λιμνιούς και Τούρκους. Είναι μια ιστορία η οποία στο κάθε ένα από αυτά τα τρία μέρη έχει ένα πάρα πολύ σημαντικό σημείο και στοιχείο μέσα στην όλη ιστορία. Αλλά το puzzle δεν κλείνει διαφορετικά. Έτσι ο Τζιμ, και τέλος πάντων μέσα σε όλα αυτά που αναφέρει, γράφει ότι επιπλέον είμαστε βεβαίως διατεθειμένοι να προμοτάρουμε το τουρισμό. Κανονικό συμβούλιο, ένα συμβούλιο το οποίο θα τρέξει σε όλες τις διαδικασίες, ένα συμβούλιο το οποίο θα τρέξει στο σύλλογο. Υπάρχει κάποια πρόταση πάνω σε αυτό, χρονική. Πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Πρώτη Κυριακή του Ιουνίου. Σω τώρα δεν είναι η πρώτη Κυριακή. Να το τρέξουμε λίγο. Εγώ θεωρώ ότι το 8, παρόλο ότι είναι τριήμερο, δεν θα λάει κανέναν. Εντάξει, δεν πρέπει να κάτσουμε 40 ώρες, θα βρεθούμε σε ένα μέρος, θα το κάνουμε και θα πούμε ότι είναι για ξέρω, μια ώρα, δύο, τελειώσαμε. Τι λέτε? Φωτεινή. Τα μέλη του συλλόγου. Λεωνίδα. Εντάξει. Τα μέλη του συλλόγου. Δεν έχουμε κανένα θέμα. 8. 8 Ιουνίου θα ειδοποιηθούν όσων τα email και τα τηλέφωνα έχουμε. Όποιος θέλει να εγγραφεί στο σύλλογο, γιατί εκεί θα πρέπει να υπάρχει αυτό σαν βάση, ότι θα πρέπει να είναι εγγραμμένοι στο σύλλογο. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα εμείς θα τα βρούμε, θα τα βγάλουμε και σε μια κοινή ανακοίνωση και σε ανακοίνωση. Πιστεύω ότι και τα ραδιοφωνική σταθμή και τα blogs και όλα θα μπορέσουν να μας στηρίξουν πάνω σε αυτό το κομμάτι που θέλουμε. Τα media υπάρχουν, τα mass media υπάρχουν επίσης, όλα. Λέγαμε. Θα είναι γενική συνέντευξη και εκλογές. Δηλαδή θα δεχθούν υποψηφιότητες. Ποιος είναι ο
Ναι, ναι, μαγική. Εκτός από τα mail που είδαμε μαζί και γράψες, ποια είναι τα υπόλοιπα mail, να ξέρω που μας είδατε, και αν η σύλλογη είναι της αυτή την πρώτη επαφή, δεν υπήρχε. Η σύλλογη, γιατί αυτό έγινε, αυτό εδώ, έγινε μεταξύ ατόμων. Είναι ένας σύλλογος, ο οποίος έγινε μεταξύ ατόμων. Δεν έγινε μεταξύ ούτε φορέων, ούτε φωνάξαμε τον Δήμο, ούτε φωνάξαμε μέρα. Αντευθήκαμε... Γιατί έπρεπε να καταδυθείς στο Παταρχείο, γι' αυτό. Δεν υπήρχε κάτι άλλο. Εντάξει, έγιναν... Μα γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, Λεωνίδα μου, για να βρεθεί ο χρόνος και να τελειώσει. Γι' αυτό ακριβώς τον λόγο έγιναν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να σας αναφέρω λίγο ποιοι είναι πρώτοι που υπογράψανε. Εγώ, η κυρία Λιάσκα Ελένη, ο Αντώνης ο Καραγιάννης, ο Δημήτρης ο Ματζάρης, η Κατσιδιοκή η Πολίνα, ο Μιχάλης ο Ξάφης, η Μαρία η Πετρίδου και η Βασιλική η Πετρίδου, ο Γερμαντούρος ο Βαγγέλης, ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος, ο Γιώργος ο Καμάμης, ο Νίκος ο Μοριάζης, Φωτεινή η Καράλη, ο Σάρας ο Βαρεστής, η Φωτεινή η Ερμεζόγλου, ο Γιάννης ο Δέψης, η Ιωάννη Ζαφυρίου, ο Νίκος ο Μπελιάς, ο Κώστας ο Δώρας, ο Γουγιούκας ο Μιχάλης, ο Αριστής ο Τζάνερος και ο Αντώνης ο Γαλάτης.